Θα κλείσω αυτή την παρέμβασή μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επανερχόμενος στο θέμα της διαφάνειας, που κατά την άποψή μου είναι αφενός με προϋπόθεση για την ποιότητα της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα η διαφάνεια είναι και θέμα τιμής για τον πολιτικό κόσμο και για τον καθέναν από εμάς που δραστηριοποιούμαστε στα κοινά. Όπως θα θυμάστε, τον Ιούλιο του 2010 είχα προτείνει σε αυτή την αίθουσα να ανατάτε το δημοσιευόμενο πόθεν έσχες των πολιτικών που δημοσιεύεται μέσω του τύπου, να ανατάτε και στο διαδίκτυο. Είχα ζητήσει και τη γνώμη του τότε Προέδρου της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, πάρα πολύ έμπειρου και έγκριτου νομικού, του κ. Γεραρή, ο οποίος μεταξύ άλλων μου είχε υπογραμμίσει τότε ότι χρειαζόταν ρητή νομοθετική ρύθμιση πριν προχωρήσουμε στην ανάτηση στο διαδίκτυο. Αυτά πέρυσι τον Ιούλιο, όταν έκανε αυτή την πρόταση εδώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Γεωργίου Παπανδρέου έφερε στις αρχές του καλοκαιριού, αυτού του καλοκαιριού, τον Μάιο, εφέτος, το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίσαμε εδώ. Η Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες έχει ολοκληρώσει πλέον τις σχετικές διαδικασίες με όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και σύμφωνα και με τις απόψεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και εντός των επόμενων εβδομάδων η δημοσίευση του Πόθεν Έσχες θα γίνει και δια του τύπου, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά και με ανάτηση στο διαδίκτυο. Επιμένω όμως στην αναγκαιότητα, όπως πολλές φορές έχω πει, έχω υπογραμμίσει, έχω ζητήσει, επιμένω στην αναγκαιότητα περαιτέρω βελτιώσεων του θεσμού αυτού, του Πόθεν Έσχες. Γι' αυτό και ζητούσα από την κυβέρνηση να υπάρξει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Ο μέχρι πρότινος Υπουργός Εσωτερικών, όπως με ενημέρωσε, είχε προχωρήσει την επεξεργασία σχετικών ρυθμίσεων. Επαναλαμβάνω την πρόσκλησή μου προς την κυβέρνηση και τον σημερινό Υπουργό Εσωτερικών να φέρει στην παρούσα Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω με ένα άλλο θέμα. Τις τελευταίες ημέρες προκλήθηκε συζήτηση και αφέθηκαν υπονοούμενα για καταθέσεις πολιτικών στην Ελβετία. Ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου διαστήματος και την έναρξη σχετικών διαδικασιών και ερευνών και ελέγχων, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών για καταθέσεις στο εξωτερικό, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Όλων των προσώπων που υποβάλλουν πόθεν έσχες, και των πολιτικών και μη πολιτικών που από τον νόμο, από την νομοθεσία, ως γνωστόν υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες. Θεωρώ όμως, και το υπογραμμίζω αυτό και το τονίζω, θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, πέραν όλων αυτών, εμείς οι ίδιοι οι βουλευτές να πάρουμε πρωτοβουλία, εξουσιοδοτώντας ο καθένας μας την Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες των Βουλευτών, στην οποία, θυμίζω, συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμμετέχει Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και Αεροπαγίτης, να πάρουμε πρωτοβουλία εξουσιοδοτώντας ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής, για να απευθυνθεί άμεσα, εδώ και τώρα, στις αρμόδιες ελβετικές αρχές και κυρίως τις τράπεζες, για να υπάρξει πλήρες φως και σε ό,τι αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Και δηλώνω ότι πρώτος εγώ, βεβαίως, και για όλο τον κόσμο, να απευθυνθεί η Επιτροπή Πόθεν Έσχες, επαναλαμβάνω, ξεκινώντας από τις τράπεζες της Ελβετίας, να απευθυνθεί και σε όλες τις άλλες χώρες. Πρώτος εγώ, αυτό το σχέδιο εντύπου θα ετοιμαστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από την ίδια την Επιτροπή του Πόθεν Έσχες, με την οποία ήδη έχω μιλήσει, τη Δευτέρα έχει συνεδρίαση και θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πρώτος εγώ θα δώσω αυτήν την εξουσιοδότηση και είμαι σίγουρος ότι και όλοι το ίδιο ακριβώς θα κάνουν. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
ότι όλοι σε αυτήν την αίθουσα συμφωνούμε ότι πρέπει να κινηθούμε άμεσα για να μην υπάρχει παραμικρή σκιά από υποθέσεις, φήμες και μισόλογα. Είναι θέμα τιμής για τον πολιτικό κόσμο στην χώρα μας. Είναι θέμα διαφάνειας, είναι θέμα που αφορά όχι μόνο εμάς προσωπικά, αλλά την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ.